είναι στην αστυνομία. Ναι. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αν ήταν εκεί η αστυνομία, τι θα έκανε, τους πυροβολούσε? Γιατί εγώ από όσο ξέρω, οι κύριοι αυτοί που έκαναν αυτήν την απολύτως καταδικαστέα ενέργεια συνελήφθησαν. Εντάξει, μπορούσε να λειτουργεί, υπάρχει άποψη ότι θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά. Δεν το σκεφτόταν τόσο εύκολα όταν πάει σε ένα πανεπιστήμιο. Βεβαίως, να λειτουργούν αποτρεπτικά. Κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος θα πάει να κρεμάσει ταμπέλες στον Πρίτανη, δεν νομίζω ότι είναι το θέμα της αποτροπής, διότι η Ελλάδα έχει πολλά τέτοια φαινόμενα και εντός και εκτός πανεπιστημίων. Έτσι. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρώπης σε αριθμό αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους. Πάντως, το παράδειγμα που φέρνετε, να σας πω ότι η πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια ήταν εξωπανεπιστημιακοί. Και βεβαίως, το έχω απορία, και η αλήθεια μπορούμε... είναι. Στην Οξφόρδη, για παράδειγμα, μπορεί να μπει οποιοδήποτε θέλει και δεν είναι φοιτητής να συμμετάσχει σε μια γενική συνέλευση ή να δεσμεύσει ένα χώρο του πανεπιστημίου και να το κάνει εφαλτήριο για οποιασδήποτε έκνομες ενέργειες. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε είναι, αν με ρωτάτε αν μπορεί να μπει όποιος θέλει, ναι, στο μάθημά μου μπορεί να μπει όποιος θέλει, για παράδειγμα. Όταν θα μπει στο κτίριο της νομικής, δεν θα σου ζητήσει κανένας κάρτα όταν είναι ανοιχτό, και στα αμφιθέατρα μπορείς να μπεις. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να μπει στο αμφιθέατρο και να πάρει μια βαριοπούλα να κατεβάσει τον τοίχο, η απάντηση είναι όχι. Θα καλέσει ο φύλακας την ασφάλεια ή οτιδήποτε όταν θα δει ότι. Ή ο θυρωρός όταν θα δει ότι κάποιος κατεβάζει τον τοίχο με βαριοπούλα. Αλλά δεν νομίζω ότι συζητάμε αυτό. Ούτε έχει έρθει κανένας να πει εδώ πέρα ότι είναι μια καλή ιδέα να αφήνουμε διαφόρους να μπαίνουν μέσα και να κατεβάζουν τους τοίχους. Δεν λέει κανείς αυτό το πράγμα. Οπότε μην μπαίνουμε στη διαδικασία να διαστρεβλώνουμε έτσι την οποιαδήποτε άποψη λέει ότι μπορεί να υπάρχει φύλαξη χωρίς να υπάρχει αστυνομία. Ή ότι η αστυνομία είναι μια ακραία λύση. Δηλαδή, φτιάχνεται μια εικόνα για την Ελλάδα καθεστώτος εξαίρεσης, το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι ο Έλληνας καταλαβαίνει μόνο με το βούρδουλα. Αν έχουμε κανονική φύλαξη, όπως έχουν παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί είμαστε εμείς οι Έλληνες περίεργοι και αν δεν έχουμε αστυνομικό πάνω από το κεφάλι μας, ας πούμε, πιστόλι, δεν πρόκειται να κατεβάζουμε τους τοίχους και θα κάνουμε έκνομες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Έχουμε τους περισσότερους αστυνομικούς στην Ευρώπη και τους λιγότερους καθηγητές αναφοιτητής στην Ευρώπη. Και μήπως τελικά το πρόβλημα είναι εκεί? Δεν είναι. Και να σας το πω και διαφορετικά. Εγώ διαφωνήσω εδώ. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση στην περίπτωση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι ότι οι άνθρωποι που διοχέτευσαν τη φωτογραφία που δημιούργησε και όλη τη φασαρία ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση. Οι οποίοι θεωρούσαν ότι έχουν τέτοιο προνόμιο τιμωρησίας, ούτως ώστε μπορούσαν πραγματικά να διοχετεύσουν αυτή την εικόνα χωρίς να πιστεύουν ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Εάν είχε αφαιθεί το θέμα χωρίς τη φωτογραφία, ο ίδιος ο Πρίτανης δεν θα είχε μιλήσει για αυτό το θέμα. Γιατί φοβάται. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια, δεν είναι όλα. Είναι κάποια μεγάλα πανεπιστήμια στα κέντρα των μεγάλων πόλεων που έχουν πραγματικό πρόβλημα και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ βαθύ. Και δεν νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο μπορεί να λυθεί αποκλειστικά με τα πολύ πενιχρά μέσα που έχουν τα πανεπιστήμια και με τις πιέσεις που δέχονται οι διοικήσεις τους. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα της αστυνομίας θα το λύσει το πρόβλημα, αλλά το να λέμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα ή το πρόβλημά μας δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι φουσκωμένο, ουσιαστικά παραβλέπει ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα που το έχουν πολλοί συνάδελφοί μας. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ δεν... Συγγνώμη, να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικά. Υπάρχει... Η ναι, κριτική αλλά... προς τη λύση αυτή δεν επικεντρώνεται στο αν η λύση είναι κατάλληλη, αλλά θεωρεί δύο πράγματα που δεν ισχύουν. Το πρώτο, ότι το πρόβλημα στα πανεπιστήμια το φουσκώνουμε, και το δεύτερο, το φουσκώνουμε για να περάσουμε κάτι που έχει σκοτεινούς σκοπούς. Δεν συμφωνώ. Κοιτάξτε, ότι η πρόθεση είναι σκοτεινή σκοπή. Εγώ ήρθα εδώ για να συζητήσω την προτινόμενη λύση. Δεν ήρθα να συζητήσω, γιατί εκεί, γι' αυτό έλαβα θέση. Η κυβέρνηση είπε ότι θα φτιάξει αστυνομία γιατί είναι κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ο χαμός έγινε γιατί εγώ απάντησα ότι δεν είναι κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα γιατί δεν υπάρχει αστυνομία στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τώρα, τα πενιχρά μέσα, βεβαίως να τα συζητήσουμε. Χρειάζεται σοβαρότατη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Αλλά να σας πω κάτι. Γίνεται όλη αυτή η κουβέντα για το ποιος φοβάται, τι λέει ο γιατί δεν ακούμε τους Πριτάνης στην Ελλάδα. Πείτε ξέρω, ότι εγώ και ο κύριος συνάδελφος... Όπως ξέρετε, δεν μίλησε ο ίδιος για αυτό που του συνέβη. Αυτό δεν σας ομόφωνα κάνει εντύπωση. Ομόφωνα η Σύνοδος των Πριτάνεων έχει ταχθεί ενάντια στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία και έχει καταθέσει τις δικές της λύσεις. Ομόφωνα η Σύνοδος των Πριτάνεων. Ομόφωνα 1.200 πανεπιστημιακοί έχουν προτείνει δικές τους λύσεις και έχουν αντιταχθεί στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τόσα χρόνια. Ακόμη...
Μα τι θα πήγαινε έτσι εφαρμόζονται τόσα χρόνια. Γιατί δεν δίνουν χρήματα για την παιδεία, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι μόνο γιατί θέμα κόβουν χρημάτων. Κάθε χρόνο. Γιατί είναι θέμα και θέληση. Δεν είναι θέμα χρημάτων η φύλαξη. Όχι μόνο. Διότι ακόμα και υπό ΑΣΥ, που είναι το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών, διαφωνεί με την αστυνομία στο πανεπιστήμιο. Οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή είναι ειδικοί φρουροί. Όχι, κύριε Τζανακόπουλε, να κάνω μια διευκρίνηση. Κύριε Τζανακόπουλε, υπό ΑΣΥ θέλει να φυλάει αυτή τα πανεπιστήμια. Δεν θέλει να τα φυλάνε ειδικοί φρουροί. Είναι άλλο αυτό. Είναι θέμα εσωτερικό. Μην πούμε τώρα γιατί είναι και συνδικαλιστικά αυτά τώρα.